Αχ, ρε κορίτσι μου, στεναχωρήθηκα που χάσατε το μωρό. Και θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Συγγνώμη, για ποιο πράγμα? Που δεν σου στάθηκα. Ούτε όπως έπρεπε, ούτε όπως ήθελα. Σε ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου γι' αυτό. Να ξέρεις ότι ο Μιχάλης είναι πολύ υποστηρικτικός. Είναι. Είναι τρυφερό παιδί τα αγόρι μου. Θέλω κι εγώ να σου ζητήσω συγγνώμη. Που έμαθες για το γάμο μας από τον Αχιλλέα και όχι από τον Μιχάλη. Είμαι σίγουρη ότι του Μιχάλη θα του περάσει ο θυμός. Και θα είμαστε πάλι μαζί. Άλλωστε σε έχουμε ανάγκη. Εγώ δεν έχω μαμά. Και δεν υπάρχει περίπτωση να οργανώσω ολόκληρο γάμο μόνη μου. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου. Χαίρομαι πολύ που είσαι στη ζωή του παιδιού μου. Κι εγώ. Μάλιστα. Τέλεια. Μιχάλη, σε παρακαλώ. Σοβαρά τώρα. Τι προσπάθεις να κάνεις, αφού υπάρχει πρόβλημα. Εγώ φεύγω. Μιχάλη, ηρέμησε. Όχι, Μιχάλη μου. Δεν θα φύγεις εσύ από το σπίτι σου. Εγώ θα φύγω. Ήρθα απλώς να σας δώσω την ευχή μου για το γάμο σας. Μη μαλώσεις την Έλενα, δεν μου το είπε εκείνη. Ο αδερφός μου το είπε. Πας καλά. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Βγαίνω από το σπίτι μου, πέφτω πάνω στον Αντώνη. Μπαίνω στο σπίτι μου, πέφτω πάνω στη μάνα μου. Έλεος πια. Μιχάλη, πότε θα καταλάβεις ότι η μητέρα σου αγαπάει και το μόνο που θέλει είναι το καλό σου? Άσε με, Έλενα. Άσε με.